Λοιπόν, τεστ, ξεκινάει επεισόδιο, παιδιά. Λοιπόν, νυχτερινό επεισόδιο, φωτογραφικό πιο πολύ τύπο, αλλά θα σας δείξω και την πόλη τη νύχτα, αλλά και τα ξημερώματα, γιατί τώρα είναι βράδυ, νύχτα είναι, απλά είναι 6 ώρα το απόγευμα και αύριο το πρωί θα σηκωθώ ξημερώματα να πάω να κάνουμε μια εξερεύνηση στην πόλη, η οποία είναι ήρεμη, χωρίς κόσμο, και θα μπορέσουμε να βγάλουμε πολύ ωραίες λήψεις στην πόλη σε μερικά σημεία τα οποία έχω διαλέξει. Λοιπόν, βρίσκομαι στο New Haven, στο λιμανάκι του New Haven, το οποίο έχει έναν πολύ γλυκύτατο φάρο. Θα τον βγάλουμε μια φωτογραφία, γιατί φωτίζεται αυτή τη στιγμή και γι' αυτό ήρθα αυτή την ώρα. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπουμε εστιατόρια γεμάτο fish and chips. Και έχω στήσει εδώ τον εξοπλισμό μου. Έχω βάλει την κάμερά μου σε αυτό το σημείο, γιατί μου άρεσε η κατευθυνόμενη γραμμή που μου δίνουν τα κάγκελα προς το εστιατόριο εκεί απέναντι, κάτι το οποίο είναι μια τεχνική leading lines, και στη σύνθεσή σου είναι πολύ ωραίο πράγμα να έχεις μια τεχνική. Και έχω καδράρει τον φάρο στον κάνονα των τριών και είναι στην αριστερή μου πλευρά, και θα κάνουμε την τεχνική long exposure. Η σύνδεση είναι πολύ όμορφη, όπως βλέπετε, φάρος στη μία πλευρά, στο 1 τρίτο του κανόνα των τριών, και η leading lines τεχνική που μας δείχνει το εστιατόριο, και long exposure το λιμανάκι, το οποίο είναι και αυτή τη στιγμή γεμάτο νερό. Και θα εκτελέσουμε την λήψη μας, να δώσουμε εστίαση στο φάρο. Το μαγικό φυσικά θα ήταν αν αυτή τη στιγμή περνούσε από μπροστά μας και ένα αεροπλάνο. Θα καταγραφόταν η γραμμή και τα φώτα του στη long exposure την τεχνική μας. Για να δούμε και τη λήψη τώρα, η οποία είναι, μπορώ να πω, εξαιρετική για όσους θέλουν να δουν περισσότερο zoom. Παιδιά, είναι πάρα πολύ όμορφη. Νομίζω ότι έχουμε πετύχει κάτι πολύ ωραίο. Θα περιμένω λίγα δευτερόλεπτα μέχρι να πάω να σας δείξω λίγο το φάρο από κοντά, μήπως τυχόν περάσει αεροπλάνο και το καταγράψουμε στη λήψη μας. Τι λέμε? Let's go! Λοιπόν, με λες και νηφίτσα, έχω παρατηρήσει εδώ και πολύ καιρό το ότι αυτό το σημείο εδώ πάνω από το φάρο είναι ο διάδρομος για τα αεροπλάνα που πηγαίνουν προς το αεροδρόμιο. Γι' αυτό και ξέρω αυτό το σημείο και σας είπα πριν για την γραμμή που θα σχηματίσει το αεροπλάνο, το οποίο αυτή τη στιγμή έρχεται πάνω από τον φάρο, και θα κάνουμε τη λήψη μας και θα έχουμε και στο κάδρο μας εδώ πέρα μέσα, πως είμαστε έτοιμοι για εστίαση, θα έχουμε μία γραμμή σχηματισμένη από το αεροπλάνο. Αυτή τη στιγμή περνάει και μπροστά μας, το βλέπετε πάνω δεξιά. Το καταγράφουμε. Παιδιά, δεν ξέρω αν φαίνεται ένα φωτισμένο εδώ πέρα πάνω. Να το αεροπλανάκι. Θα καταγραφεί. Για να το δούμε. Ναι, παιδιά, κοιτάξτε εδώ πέρα την ομορφιά που μας δίνει το αεροπλάνο. Μας δίνει μια σύνθεση μέσα σε όλο αυτό την ομορφιά που βλέπουμε εδώ μπροστά μας, το φωτισμένο αυτό το κάδρο. Εντάξει, νιώθω αυτή τη στιγμή ευτυχισμένος, διότι το σκεφτόμουν πάρα πολύ καιρό αυτό εδώ πέρα το project, αυτή τη συγκεκριμένη τη λήψη, και να που ήρθε μετά από πολύ καιρό, και εδώ κολλάει το ρητό never give up, keep going, κάποια στιγμή θα καταφέρετε τη λήψη που θέλετε, απλά να έχετε στόχο. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τον φάρο και τα ξαναλέμε. Let's go! Λοιπόν, ρε παιδιά, τους παραδέχομαι δηλαδή εδώ πέρα τους ανθρώπους. Εγώ έχω μπακωμένος με όλη μου την τουλάπα πάνω μου, όπως βλέπετε εδώ πέρα, και αυτοί τρώνε έξω με αυτό το κρύο. Απίστευτη, εντάξει, μπράβο τους, είναι ήρωες. Εγώ δεν θα το φτιάχνα. Λοιπόν, πλησιάζουμε προς το φάρο, παιδιά.
Μήπως να βγάλουμε και εδώ μια λήψη. Φαίνεται το ωραίο το σημείο αυτό. Λοιπόν, θα καθίσουμε να βγάλουμε μια λήψη, παιδιά. Για να δούμε. Let's go. Λοιπόν, δεν γίνεται να μην σας δείξω αυτήν εδώ την οπτική του συγκεκριμένου φάρου. Λοιπόν, δείτε εδώ πέρα. Έχουμε μια κατευθυνόμενη γραμμή από τα κάγκελα ακριβώς στο φάρο. Και έχουμε και ένα πολύ ωραίο φως δεξιά μας από το φάρο. Λοιπόν, και θα κάνουμε μια long exposure τεχνική. Για να δούμε. Λοιπόν, παιδάκια, αυτή εδώ είναι η λήψη. Πω πω. Ναι, ναι ρε παιδιά, τη βλέπετε αυτή τη στρογγυλάδα γύρω από το κίτρινο το φως. Τι ωραίο πράγμα. Λοιπόν παιδάκια, αυτός εδώ είναι ο φάρος. Δεν πλησιάζω περισσότερο γιατί είναι σκοτεινός. Δεν θα φαίνεται τίποτα. Είναι αυτή εδώ η μορφιά. Λοιπόν, έβγαλα και αυτήν εδώ πέρα. Έβγαλα και αυτήν εδώ πέρα τη λήψη. Θέλετε λίγο να μου πείτε λίγο τις εντυπώσεις σας. Έκανα long exposure και έτρεξα να κάτσω στην άκρη, να δώσω λίγο ψυχή στο κάδρο μου. Έβαλα τα δευτερόλεπτα το χρόνο διακόπτη και έτρεξα να προλάβω να είμαι μέσα στο κάδρο. Ελπίζω να σας αρέσει, παιδιά. Πάμε για ύπνο. Σηκωνόμαστε το πρωί ξημερώματα για τις επόμενες τοποθεσίες. Τι λέμε? Let's go! Λοιπόν, καλημέρα. Ο τρελός σηκώθηκα. Είναι 5.30 ώρα το πρωί. Έχω ρεπό σήμερα και πάμε για την δεύτερη τοποθεσία εδώ στην Prince Street, δίπλα στο Μουσείο Πινακοθήκης. Let's go! Λοιπόν, παιδάκια, βρισκόμαστε στην τοποθεσία. Είναι αυτή εδώ πέρα. Και αν προσέξετε λίγο, παρατηρήσετε πιο καθαρά, υπάρχουν τρία κτίρια, 1, 2, 3, και εδώ ένα κενό στη μέση, το οποίο εδώ περιμένουμε το τραμ ή το λεωφορείο να καταγράψουμε με long exposure και να ολοκληρώσουμε την σύνθεση του κάδρου μας. Δηλαδή εδώ το σημείο αυτό είναι το κέντρο και από εδώ δεξιά και αριστερά είναι ο κανόνας των τριών, αν το σκεφτείτε λίγο με τις γραμμές, γιατί να θυμάστε πάντα ότι η φωτογραφία έχει ξεκινήσει από την ζωγραφική και αν προσέξετε σε όλη αυτήν εδώ την περιοχή είναι γεμάτο γραμμές από την τέχνη της ζωγραφικής. Λοιπόν, τώρα αναμένουμε το τρα ή το λεωφορείο σε συνδυασμό για να γεμίσουμε το κάδρο και να το δώσουμε την ψυχή που χρειάζεται με long exposure τεχνική. Let's go! Λοιπόν, παιδάκια, αυτές εδώ πέρα οι λήψεις είναι που βγάλαμε σε αυτή την τοποθεσία. Νομίζω πέτυχα αυτό που ήθελα και είναι αυτή εδώ η συγκεκριμένη λήψη, διότι μου έπεσε ακριβώς όπως το ήθελα, τραμ και λεωφορείο, από τη μια πλευρά το τραμ, από τη μια πλευρά το λεωφορείο, και μου έδωσαν όγκο στη σύνθεσή μου, στο κάδρο μου. Και είναι κάτι που συνέχεια αναζητώ στις long exposure λήψεις μου, να φωτογραφίζω λεωφορεία ή τραμ, γιατί δίνουν όγκο και σχήμα. Αυτή είναι η καλύτερη μου συμβουλή στα long exposure, να δώσετε ένα σχήμα με όσο μεγαλύτερο και διευκρινέστατο στο κάδρο σας. Τεχνικά θέματα μπορείτε σίγουρα να με ρωτήσετε κάτω στα σχόλια ή στο λογαριασμό μου του Instagram. Δοκιμάστε συνέχεια, μην το παρατάτε μέχρι να βγάλετε τη λήψη που θέλετε. Τη συγκεκριμένη λήψη που σας είπα και όπως βλέπετε εδώ δεξιά-αριστερά και άλλες υπόλοιπες, περίμενα περίπου 40 λεπτά, αλλάξιζε τον κόπο γιατί κατάφερα αυτό που εγώ ήθελα να καταγράψω. Ένα μεγάλο όγκο δύο οχημάτων, εκεί στη μέση όπως το ήθελα, να μου δώσουν και χρώματα, γιατί το τραμ έχει διαφορετικά χρώματα από το λεωφορείο και έτσι κέρδισα και όγκο και σχήμα και χρώματα στη σύνθεσή μου. Λοιπόν, είπα πολλά, πάμε στην επόμενη τοποθεσία, let's go! Λοιπόν, παιδάκια, βρίσκομαι στην Victoria Street, τον πιο πολύχρωμο δρόμο. Είναι αυτή εδώ πέρα. Τα κτίρια είναι όλα διαφορετικά χρώματα. Τώρα, άμα θα ήμασταν πολύ τυχεροί να είχαν αναμένα τα χριστουγεννιάτικα φώτα, θα φώτιζε πάρα πολύ όμορφα εδώ πέρα. Είχα μια δυσκολία. Εκεί μπροστά είχα ένα αμάξι το οποίο θα μου χαλούσε το κάδρο.
και περίμενα τον άνθρωπο πόση ώρα να φύγει, δεν έφυγε. Πήγα πολύ ευγενικά, λέω θα το πω αν μπορεί να κάνει λίγο στην άκρη. Πήγα πολύ ευγενικά, τον εξήγησα τι θέλω να κάνω. Μου είπε ναι, μπορώ να πάω λίγο στην άλλη τη γωνία που έχω μια δουλειά και να βγάλει τη λήψη σου. Δηλαδή, παιδιά, το μεγαλύτερο σας όπλο ως φωτογράφοι είναι η ευγένειά σας. Τίποτα άλλο. Είναι η ευγένεια. Η ευγένεια είναι το μεγαλύτερο σας όπλο. Λοιπόν, πάμε να βγάλουμε τη λήψη. Λοιπόν, έχουμε στήσει εδώ πέρα τον τρίποδα, θα βγάλουμε τη λήψη. Έχω βάλει πολύ χαμηλά γιατί μου αρέσει αυτή η οπτική του δρόμου που δείχνει, όπως βλέπετε, μια κατευθυνόμενη γραμμή έχουμε πάλι εδώ πέρα. Χρησιμοποιούμε πάλι μια τεχνική leading lines και το κάδρο μας είναι γεμάτο γιατί έχουμε και τα κτίρια από ψηλά, πολύ ψηλά κτίρια εδώ πέρα. Έχουμε χρώμα εδώ κάτω. Και έχουμε και κάδρο δεξιά μας, δηλαδή η σύνθεσή μας είναι εδώ ολοκληρωμένη. Αυτό το σημείο είναι λες και γεννημένο για σεμινάριο φωτογραφίας. Γι' αυτό και σας το παρουσιάζω. Λοιπόν, έχω βάλει στην κάμερα μου το white balance μου, είναι το πυρακτώσιο. Και το θέλω λίγο έτσι, το βάλω αυτό λίγο έτσι πυρακτώσιο, γιατί θέλω να κάνω long exposure, πιο cinematic το όλο στυλ. Έχω ανεβασμένο το διάφραγμα και βγάζουμε τη λήψη. Για να τη δούμε κιόλας. Λοιπόν, και είναι αυτή εδώ η λήψη. Έχουμε πολύ ωραία χρώματα. Όπως βλέπετε, όλα είναι εστιασμένα γιατί το διάφραγμά μου είναι ανεβασμένο. Είμαστε λίγο άτυχοι που δεν έχουμε τα χριστουγεννιάτικα φώτα αναμένα, γιατί εδώ πέρα θα φώτιζε όλη αυτή την περιοχή περισσότερο, θα δίνει έναν τόνο παραπάνω στη στήση μας. Πάμε για την τελευταία, το τελευταίο σημείο. Ελπίζω να είμαστε τυχεροί γιατί είναι δυσκολάκι κοινό και αρχίζει και ξημερώνει, μπλε ώρα τώρα. Let's go, let's go! Λοιπόν, παιδάκια, βρισκόμαστε σε αυτήν εδώ την τοποθεσία. Αυτή είναι και η τελευταία που έχω επιλέξει. Όπως βλέπετε μπροστά σας έχουμε πάρα πολλές γραμμές εδώ κάτω χαμηλά, πολλές γραμμές κατευθυνόμενες που πάνε προς τα πέρα, αλλά το κρίμα είναι ότι έχουμε ένα φορτηγό εδώ πέρα το οποίο δεν φεύγει και αναγκαστικά θα το έχουμε στη λήψη μας. Περιμένουμε ένα λεωφορείο από αυτήν εδώ την πλευρά. Είναι μπλε ώρα όπως βλέπετε εδώ πάνω και τα κάδρα έχουν ήδη, είναι σχηματισμένα, δηλαδή σε βοηθάει η όλη τοποθεσία. Για να δούμε τι θα βγάλουμε τώρα, μια προσπάθεια πρώτη. Πολύ δυνατό, όχι εξαιρετικό όμως. Πολύ δυνατό αλλά όχι εξαιρετικό. Λοιπόν, αναμένουμε το κατάλληλο λεωφορείο στην κατάλληλη στιγμή, στο κατάλληλο σημείο. Let's go! Λοιπόν, παιδάκια, πρέπει να κλείσουμε αυτό το επεισόδιο. Στο τελευταίο σημείο δεν έμεινα και πολύ ευχαριστημένος. Με χαλούσε λίγο το φορτηγό που ήταν, τα λεωφορεία αρχόντουσαν σύμφωνα με τα αμάξια και δεν ήθελα και τα αμάξια. Ήταν το timing λίγο παράξενο και ξημέρωνε. Θέλω να σας δείξω αυτή τη σύνθεση που υπήρχαν πάρα πολλές γραμμές από τη ζωγραφική όπως είπαμε και τα κάδρα που ήταν τα κτίρια δεξιά-αριστερά συμπλήρωναν μια άρεστη σύνθεση στο long exposure. Ίσως κάποια άλλη στιγμή πετύχουμε αυτό που ακριβώς θέλουμε. Never give up παιδιά, μην τα παράτετε ποτέ γιατί μπορείτε κάποια στιγμή να βγάλετε αυτό που εσείς επιθυμείτε. Για οτιδήποτε απορίες μπορείτε να με ρωτήσετε για long exposure ή μπορείτε να με βρείτε στο Instagram. Τι λέμε, let's go!